συνταξίουχων του ΙΚΑ, όπου και εκεί είμαστε μέλη εμείς ο σύλλογός μας. Θέλω καταρχάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο παράρτημα εδώ της Κοζάνης και βέβαια σε όλους εσάς οι οποίοι παρευρίσκεστε σε αυτή την ωραία εκδήλωση την απόψινή. Εκδήλωση η οποία νομίζω θα μας μείνει και θα τη θυμόμαστε και πρέπει να τη θυμόσαστε, διότι είναι η πρώτη συναιστίαση που κάνει ο Πασάς ΔΕΗ στην Κοζάνη. Με αυτό το σκεπτικό παρευρίσκομαι και εγώ σήμερα εδώ, ο γραμματέας του Συλλόγου, για ένα ζήτημα και για το δεύτερο είναι ότι πράγματι ήθελα να δω από κοντά τους πιο πολλούς από εσάς, τους συναδέλφους που τόσα χρόνια έχουμε συναντηθεί και στους αγώνες αλλά και γενικότερα και μάλιστα σε μια περίοδο όπου οι κυβερνητικές πολιτικές στα ζητήματα της ενέργειας και ιδιαίτερα στη χθεσινή συνάντηση που είχε η Τρόικα, να την πούμε έτσι, οι δανειστές όπως θέλετε να τις ονομάσουμε, με την κυβέρνηση στο ζήτημα το 40% μάλλον να μην κάνουμε ανάλυση των ορυχείων και της ΔΕΗ να μεταφερθεί στους ιδιώτες. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, θα πλήξει γενικότερα το λεκανοπέδιο και τη Μεγαλόπολη βέβαια που είναι οι άλλες δύο μονάδες, αλλά μια και είμαστε εδώ σήμερα για αυτό το ζήτημα. Ήθελα δύο κουβέντες ακόμα να πω ότι πήραμε εμείς οι ΔΕΗτζίδες να χτυπήσω αυτή τη λέξη, αν και υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι εδώ και από το ΙΚΑ και από το ΝΟΕ. Πήραμε αυτά τα οποία μας είχαν κλέψει από το ζήτημα της υγείας. Ήταν δικά μας. Δεν μας τα χάρισε. Ούτε αναδρομικά ήταν όπως λένε. Ήταν κλεμμένα χρήματα. Θέλει μια προσοχή. Καλά κάναμε και τα πήραμε. Μην τσιμπήσουμε, με συγχωρείτε για το λαϊκισμό, στο τυράκι της φάκας που μας βάζουνε. Το 18, το 19 και το 20, εάν δεν δημιουργηθούν άλλες προϋποθέσεις, θα είναι πολύ άσχημες για τους συνταξιούχους και της ΔΕΗ αλλά και όλων των ταμείων. Γνωρίζετε ότι από 1η-1η του 19, τουλάχιστον σε εμάς, θα έχουμε μείωση των συντάξεων κατά 18% και στις κύριες επικουρικές. Θα καταργηθεί το οικογενειακό επίδομα και συγχρόνως από το 19 και 20, γιατί πιέζουν σήμερα οι δανειστές για αυτό το ζήτημα, να έρθει ένα χρόνο νωρίτερα, ή το εφορολογικό από 9.600 που είναι να πάει στα 5.600, που καταλαβαίνετε και εκεί θα χάσουμε κάνα δύο συντάξεις το χρόνο ακόμα, πέρα από αυτά που μας έχουν χάσει μέχρι σήμερα. Ο κατώτατος μισθός, θα ξέρετε. Σας εύχομαι από μέρος της διοίκησης ολόψυχα να περάσουμε καλά απόψε, υγεία σε εσάς, στις οικογένειες και σε όλο τον ελληνικό λαό. Χρειάστηκε πραγματικά να ξενυχτήσω, να σκεφτώ τι να σας πω απόψε. Μίλησα σε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις. Δεν είχα κανένα τρακ. Απόψε όμως αισθάνομαι ένα δέος απέναντί σας. Τι να σας πω. Αλήθεια, πήγα να συμβολευτώ κάποιους λόγους, κάποιους ανθρώπους που θα με συμβολεύανε. Μου είπανε, Χρήστο, να μιλήσεις για τους νεκρούς, τους 23 στην Αθήνα. Λέω, δεν με φτάνει αυτό. Αλήθεια, γιατί πνιγήκαν αυτοί οι άνθρωποι, ποιος φταίει, γιατί δεν κλείσαν κάποιους μέσα, και τους χθεσινούς και τους σημερινούς. Επίσης μου λέει ο Σωκράτης που πήγα να συμβολευτώ, αφού δεν διαφώνησα εγώ, μου λέει να τους πούμε κλείνουν τη ΔΕΗ, λέει. Μα πώς κλείνουν τη ΔΕΗ, είναι δυνατόν αυτή η κυβέρνηση που έδωνε όρκο, που εξαπάτησε, είπε ψέματα στον ελληνικό λαό και πουλάει τη ΔΕΗ. Πρέπει να ξηκωθούμε, μου λέει ο Σωκράτης. Αυτό σε αυτό συμφωνώ, το λέω και σ' άλλο συμφωνώ. Επίσης ο Σωκράτης μου λέει ότι, πρόεδρε, πρέπει να πεις
και για την εξαθλίωση των συνταξιούχων, των Ελλήνων, των νέων, των ανέργων, των επιστημόνων. Τι γίνεται, ποιος φταίει? Μα σου κάτι το λέω, φταίγαν και οι χθεσινοί, και τους χθεσινούς να καταδικάσουμε, λέει. Μα η Τρόικα, και την Τρόικα να καταδικάσουμε. Και τελικά φτάνουμε να πούμε τι, σήμερα τι να πούμε σε εσάς εδώ, σε τι να υποσχεθούμε, να μόνο να περάσουμε καλά? Όχι. Μας κατηγορούνε και εγώ να σημαίνει. Ναι, Μπάμπη Αθανασιάδη, ναι, αγαπητοί φίλοι της Συντονιστικής Επιτροπής, είμαστε καθοδηγούμενοι. Όντως, έτσι είναι, καλά το λένε. Από τα προβλήματα των συνταξιούχων, αυτοί μας καθοδηγούνε και δεν τρεπόμαστε να το πούμε. Και ας σταματήσουν να λένε διάφορα πράγματα. Οι καθοδηγητές είναι τα προβλήματα των συνταξιούχων. Έτσι να το ξέρουν όλοι. Και έτσι θα τα παλέψουμε. Ναι, αγαπητοί φίλοι, σε 5,5 μήνες που έγινε η Συντονιστική Επιτροπή και το παράρτημα που ιδρύθηκε στην Κοζάνη, κάναμε πολλά πράγματα. Πραγματικά αναδείξαμε ζητήματα και προωθήσαμε ζητήματα, όπως την αιμοδυναμική μονάδα να γίνει στο νοσοκομείο Ποδοσάκιο, στο Μαμάτσο νοσοκομείο. Επίσης προωθήσαμε να μην υπάρχει καμιά κλινική χωρίς γιατρό, να προσληφθούν νέοι νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτά όλα τα ζητήματα τα προωθήσαμε χάρη στο σύνθημα. Η δύναμή μας είναι η ενότητα και ο αγώνας, αγώνας μέχρι την νίκη. Ξεσηκωμός. Πρέπει να σηκώσουμε όλο τον κόσμο από τους καναπέδες. Κανείς στον καναπέ, όλοι στον αγώνα. Μόνο έτσι θα λύσουμε τα προβλήματα. Και δεν πρέπει να μας διχάσει κανείς. Ο καθοδηγητής μας, επιμένω, είναι τα προβλήματα των συνταξιούχων σαν τέτοια, και δεν θα μας διασπάσει κανείς. Μέσα από αυτή την ομιλία μου θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ξεχωριστά την εφημερίδα Πρώτος Λόγος, που σε κάθε εκδήλωση 3 σελίδες αφιερώνει. Εμείς σκεφτόμαστε φωναχτά και δεν κρύβουμε να λέμε τις αλήθειες, και θα καταδικάσουμε και καταδικάζουμε κάποιους που λείπουνε, αυτοί που πληρώνονται από τον ελληνικό λαό, την ΕΡΤ που λείπει συνέχεια. Μια φορά μονάχα ήρθε στους αγώνες μας και σήμερα και καλώς την καταγγέλαμε πάλι. Και δεν τρεπόμαστε, γιατί σκεφτόμαστε φωνακτά. Αγαπητοί φίλοι, μέσα από τα βάθη της όλα τα μέλη της διοίκησης μας ικανοποιεί αυτό που δεν κάνουν ούτε κόμματα που είναι στην κυβέρνηση αυτόν τον κόσμο, δεν μπορούν να μαζέψουν. Αυτό αναδεικνύει το κύρος, τη δύναμη του σωματείου μας. Και αυτό να το προωθήσουμε, σαν κόρη οφθαλμού να το κρατήσουμε, και δεσμευόμαστε απέναντί σας ότι και τη 13η και τη 14η σύνταξη θα την πάρουμε με τον αγώνα μας. Θα κάνουμε και καταλήψεις υπουργείων, όπως για να πάρουμε αυτά τα που μας κρατούσαν παράνομα χρειαστήκαν να κάνουμε καταλήψεις στα υπουργεία. Και άλλοι καθότανε, ναι, σαν τον βάτραχο στο πηγάδι βουτούσανε όταν εμείς αγωνιζόμασταν, οι άλλοι τραγουδούσανε και πηγαίνανε εκδρομές. Ή όταν εμείς κάναμε καταλήψεις, φέρνανε εργατολόγους τον μπούρλο για να τον πληρώσουν το ένα και ένα πλέον το άλλο. Αυτοί είμαστε, αγαπητοί σάρδοι. Αγώνας, αγώνας, αγώνας. Σας ευχαριστώ. Καλή διασκέδαση.